Μια χαρά, 25 Φεβρουαρίου, ένα Ισραηλινό πλοίο που βγαίνει από τα στενά του Χορμούζ εκεί στο Ομάν κοντά, τρώει δύο ρουκέτες, το ανοίγει μια τρύπα, δεν βούλιαξε και το ερώτημα είναι ποιος την έκανε. Φαίνεται, τουλάχιστον οι Ισραηλινοί λένε, και για να είμαι ειλικρινής είμαι λίγο προκατελημένος μαζί τους, με την έννοια των πληροφοριών τους, όχι σε άλλα πράγματα, για να λένε ότι το Ιράν ήταν πίσω από αυτό, προφανώς και είναι το Ιράν πίσω από αυτό. Πόσο τώρα και πώς και γιατί, αυτό θέλω να δούμε. Τι ακριβώς έγινε. Διότι σε τελική ανάλυση αυτό το οχηματογωγό μετέφερε αυτοκίνητα στη Σαουδική Αραβία. Οπότε το ερώτημα είναι τι έγινε. Γιατί το κάνανε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Μία ερμηνεία είναι ότι θέλανε να εκδικηθούν τον θάνατο του μεγάλου αυτού επιστήμονα που είχαν, που λεγόταν τα ονόματα Θαχριζαντέχ, Ισραηλινοί, και επειδή δεν είχαν άλλον τρόπο να το κάνουν, αυτό το κάνανε έτσι. Δεν θέλανε, λέει, να βάλουν την Εσμπολάχ να κάνει κάτι, διότι ήθελαν να στείλουν μήνυμα στο Ισραήλ ότι είμαστε εδώ. Άλλοι λένε ότι στην ουσία ήθελαν να εκδικηθούν για το θάνατο του Σουλεϊμανί, που σκότωσε ο Τραμπ, δολοφόνησε ο Τραμπ, όπως θέλετε να το πείτε, και επιτεθήκανε σε ένα πλοίο που ήταν συμμαχικό. Το θέμα δεν είναι γιατί το κάνανε, το θέμα είναι αυτό που μας δείχνει αυτή η επιχείρηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από ό,τι φαίνεται, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Ιράν, μακριά από τις ακτές του, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, και το θέτω ευγενικά. Δηλαδή, ό,τι μπορούν να κάνουν, μπορούν να το κάνουν εκεί πέρα μέσα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εάν το Ιράν πραγματικά ήθελε να το βουλιάξει, μπορούσε. Άμα το χτυπήσεις στο πίσω μέρος που είναι οι μήχανες, καταστράφηκε, πήγε μέσα όλο, άντε γεια. Οπότε δεν το έκανε, και δεν το έκανε ίσως γιατί φοβήθηκε ότι αν κάνει κάτι τέτοιο, το Ισραήλ ή η Αμερική ή και οι δύο μαζί θα μπορούσαν να αντιδράσουν με πολύ πιο σκληρό τρόπο από ό,τι αν το κάνανε, αν το αφήνανε να επιπλέει. Το ερώτημα είναι, τι θα κάνει τώρα το Ισραήλ? Διότι είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να απαντήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δηλαδή, να πάρει παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, από το ίδιο το Ιράν, το οποίο όταν ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε, οι Αμερικανοί σκοτώσαν, τι κάνανε, ρίξανε στο Ιράκ, τυνάξανε την πρεσβεία της Αμερικής στο Ιράκ στον αέρα. Θα μπορούσε ίσως και το Ισραήλ να απαντήσει έτσι, τυνάζοντας μια πρεσβεία του Ιράν στην περιοχή ή κάπου πιο μακριά. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει. Και γιατί είναι το σημαντικό, διότι αν δεν αντιδράσει το Ισραήλ, τότε υπάρχει κίνδυνος αυτό να αισθανθεί το Ιράν ότι «Χα, εδώ κοντά σε μένα δεν κάνει, μόνο από εκεί που είναι φωνάζει το Ισραήλ, δεν τολμάει να έρθει από εδώ πέρα να μας πει δύο εμπορικές κουβέντες». Και έτσι να την αυτή τώρα να συνεχίσει μάλλον το Ιράν να επιτίθεται όχι μόνο σε Ισραηλινά πλοία, αλλά γενικότερα σε όποιο πλοίο δεν πολύ γουστάρει, μόνο και μόνο για να του make a point. Ότι κύριοι, όπως λέμε στο χωριό μου, να κάνουμε ότι έχετε υπόψη σας, με μένα δεν παίζουμε. Περιμένουμε να δούμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί πιο πολύ το Ισραήλ για τις συνομιλίες που έρχονται μεταξύ Ιράν και των άλλων τεσσάρων, αυτό για το 4-1 της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν,
για τα οποία πρόσφατα διάβασα, χθες δηλαδή, ότι πρόσφατα, πιο πρόσφατο δεν γίνεται, ότι το Ιράν αρνείται να επιστρέψει στις συνομιλίες αυτές υπό τους όρους που θέλουν οι υπόλοιποι, οι συμμαχικές δυνάμεις. Για να δούμε, ελπίζω να μην γίνει κανένα μεγάλο πατυρτή και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γεια χαρά!